Λοιπόν, επιστρέψαμε με τον κύριο Κερίδη και τον κύριο Μπαλάφα. Έχουμε πιάσει υψηλή συζήτηση. Αρχικά θέλω να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Κερίδη, για ένα θέμα και, αν θέλετε, το σχολείο του κύριου Μπαλάφα, που έχει να κάνει με την αντίδραση της Αιγύπτου. Ναι. Στο τουρκολιβικό. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η μεγαλύτερη, πιο σημαντική εξέλιξη των τελευταίων ημερών. Ένα χαστούκι από την Αίγυπτο, και το λέω συνειδητά το χαστούκι, διότι θα μπορούσε η Αίγυπτος να τα κάνει όλα αυτά χωρίς να τα δημοσιοποιήσει, με αυτόν τον εκοφαντικό τρόπο που είδαμε, τη συνέντευξη του Αιγύπτιου υπέξ του Σούκρη στο σαουδαραβικό κανάλι, όπου έκλεισε την πόρτα βασικά στην Τουρκία και στις όποιες συνομιλίες είχαν ξεκινήσει για την εξομάλυνση της πολύ δύσκολης σχέσης που έχουν οι Αιγύπτιοι με τους Τούρκους. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι αυτό που έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι πέρα από τις ρητορικές, να πούμε, τα ρητορικά, τους ρητορικούς εναγκαλισμούς της Άγκυρας, αυτό που μετράει είναι η πράξη επί του πεδίου. Και επί του πεδίου οι Αιγύπτιοι δεν έχουν διαλλαγή, ιδίως στη Λιβύη, και με αφορμή το τουρκολιβικό, αλλά όχι μόνο λόγω τουρκολιβικού, και σε όλα τα υπόλοιπα, στη στήριξη που δίνει η Τουρκία στους αδελφούς μουσουλμάνους και στη Χαμάς, στη στήριξη που δίνει στην Αιθιοπία για τα νερά του Νείλου σε βάρος της. Άρα Αιγύπτου, προσγειώθηκε λίγο το Ερντογάν. Κοιτάξτε, το συμπέρασμα είναι ένα. Ναι. Αν υπάρχει μια αποτυχία στην τουρκική εξωτερική πολιτική την τελευταία δεκαετία, μεγάλη επιτυχία, ογκόλυθος αποτυχίας, είναι η διάρρηξη της σχέσης με την Αίγυπτο. Διότι η Αίγυπτος είναι η πιο μεγάλη χώρα του αραβικού κόσμου, των 110 εκατομμυρίων, που δίνει το ρυθμό στη Μέση Ανατολή. Και προφανώς, αν τα πράγματα δεν είχαν πάει τόσο κακά, θα είχαμε πρόβλημα εμείς. Διότι με το προηγούμενο καθεστώς του Μόρση ήταν έτοιμοι να υπογράψουν διαμοιρασμό της ΑΟΣ και της Σεφαλοκρηπίδας σε βάρος της Ελλάδας. Ευτυχώς υπήρξε η ανατροπή το 2013. Τότε κάποιοι κλαίγανε για το πραξικόπημα του Ασίση. Γιατί είχαν βγάλει ανακοίνωση το καλοκαίρι τότε του 2013. Τέλος πάντων, κύριε Μπαλάφα, η Ελλάδα ευτυχώς λειτουργήσε στρατηγικά και σήμερα έχουμε αυτή την προσέγγιση Ελλάδας-Αιγύπτου. Ο Νίκος Δένδιας έχει πάει πάρα πολλές φορές στο Κάιρο και είναι ένας πάρα πολύ κρίσιμος παίκτης για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.